Πες. Δεν τα γνωρίζω, δεν νομίζω. Δεν βγήκε. Γιατί να βγει? Δεν πρέπει να βγει και η απόφαση δηλαδή. Δεν θέλω να μιλήσω, Γιάννη. Θα πάμε φυλακή. Κατάλαβα. Και φοβάμαι μήπως και ο Καμπανιακός, τα παιδιά που κι αυτοί θα εκπροσωπήσουν το δεύτερο όμιλο, έχουν καμία υπόθεση? Όχι, 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 όχι. Εγώ νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Οι αποφάσεις παίρνονται, η συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής έγινε Τρίτη, ναι, και οι αποφάσεις βγαίνουν μετά το ΔΣ της ΕΠΟ που επικυρώνονται. Ναι, το ΔΣ της ΕΠΟ έγινε Πέμπτη. Θοδωρέ, ήταν για 3/10 η κλήση μας σε απολογία και ότι θα εκδικαστεί από... Ήδη είχε εκδικαστεί. Εσείς τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο δεύτερο βαθμό. Να κάνετε έφεση στην απόφαση αυτή. Και να πάτε, και να πάτε να παραστείτε. Όχι απολογίες με χαρτιά. Το μόνο παράσταση. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι καταρχήν να τους παρακαλέσουμε. Αυτό είναι το μόνο. Δεν θα παρακαλέσετε κανένα. Θα πάτε να υπερασπιστείτε το δίκαιό σας. Θα κυνηγήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο το δίκαιο. Α, μπράβο, έτσι. Και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να προστατεύσει τα σωματεία. Από ποιον είπες, από ποιον είπες? Η βοήθεια της Ένωσης, α, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να προστατεύσει τα σωματεία της. Προχώρα παρακάτω. Να πάω στο παρακάτω. Προχώρα παρακάτω, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Ήτανε λάθος. Βάλ' το σε παρένθεση ή πέταξέ το. Το είπα εγώ για να το πω. Το είπες για να το πεις, αλλά... Σε αυτιά που δεν ακούνε. Σε ό,τι μη ακούοντο. Σε ό,τι μη ακούοντο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πρωτοπόρος πρέπει να ήταν η ΕΠΣ Μακεδονία στο να υπερασπιστεί τις 9 ομάδες. Αφήσανε και πέρασαν μια απόφαση να πέσουν 8 ομάδες. Εντάξει, χωρίς να αντιδράσουν τίποτα. Πάνε και ψηφίζουν και φεύγουν. Αυτό είναι. Θα τα πούμε και παρακάτω βέβαια τι γίνεται. Θα τα πούμε και παρακάτω για να καταλάβεις. Ότι όταν έρχονται κάποιοι επίσημοι από την Αθήνα, τους κάνουμε τραπέζι εδώ εμείς. Τους κάνουμε τραπέζι και τους ταΐζουμε ψαράκι. Και όχι μόνο αυτό, φωνάζουμε και παράγοντα του οποίου η ομάδα είναι υποτιμωρία στο τραπέζι αυτό. Τι μου λες τώρα, Στέφανε? Τι μου λες, Στέφανε? Ονόματα δεν λέμε, έτσι? Όχι. Ονόματα δεν λέμε, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να καλέσει και εμάς ο αθλητικός δικαστής, αλλά ο Σαράτης ο Πανταζής είναι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Πρόσεχε, γιατί είμαι αντισαγγελέα Αρίου Πάγου. Ναι, ξέρει και τον αντισαγγελέα Αρίου Πάγου. Ναι. Ξέρει και τον βάζει στη θέση του Σαράντη. Ήθελα να πω κάτι και για να τελειώνω, να μην σα τρώω. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω. Τελείωσε και θα σου ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που λέγαμε για τις συγκεντρώσεις, επειδή έχουμε αναλάβει με τον Καμπανιακό. Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και τη συγκέντρωση, σε πρώτη φάση ανακοινώνω, όχι ακόμα επίσημα, το πιο πιθανό ότι θα γίνει την Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ, συγκέντρωση του δεύτερου ομίλου στο ξενοδοχείο Μεζόν στη Χαλκιδόνα του κυρίου Τσαλόνη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση της αίθουσας. Πώς το είπες, στο ξενοδοχείο? Μεζόν. Το ξενοδοχείο Μεζόν στη Χαλκιδόνα. Επίσημα όμως θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, εφόσον έρθουμε σε συνεννόηση και με τα παιδιά από τον Καμπανιακό και ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Σαν πρώτη φάση όμως, σαν είδηση, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι αυτή την Τετάρτη στη Χαλκιδόνα στο ξενοδοχείο. Πάντως, εγώ σε περίμενα εκεί πέρα. Ήξερα ότι είχες υποχρέωση. Ναι, έστειλες τα μωρά τα άλλα. Ναι. Λοιπόν, και να ενημερώσω και εγώ ότι την Τετάρτη επίσης στην Καβάλα γίνεται η συνεδρίαση του πρώτου ομίλου. Μέσα από αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις θα υπάρξουν εξουσιοδοτήσεις των σωματείων. Αναενώσεις και μετά για... Πληρεξούσιο δηλαδή, για να ο εκπρόσωπος να είναι νομικά καλυμμένος ότι εκπροσωπεί τις ομάδες όμορφα και ωραία. Του κάθε ομίλου, μπράβο. Ο εκπρόσωπος του κάθε ομίλου θα έχει τις εξουσιοδοτήσεις των ομάδων του ομίλου. Δηλαδή ένας εκπρόσωπος από κάθε ομίλου. Ένας και ένας αναπληρωματικός. Και ένας αναπληρωματικός. Κάτι, τι θέλει, άνθρωποι είμαστε. Έτσι υπάρχει νομιμότητα. Απλά θερμή παράκληση αυτή τη φορά σε όλους τους εκπροσώπους των ομάδων να βρεθούμε, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να είμαστε όλοι εκεί στο ραντεβού, ενωμένοι, για να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Στέφανε, ποιος θα έρθει? Η κατάσταση έχει πάει στο απροχώρητο. Ποια ομάδα θα έρθει? Εγώ περιμένω να έρθουν όλοι. Ναι. Και οι τέσσερις ομάδες της Χαλκιδικής που ο πρόεδρος της ΕΠΣ είναι και πρόεδρος της Επιτροπής των Εθνικών Ομάδων. Να σας πω για τα οι ομάδες του Κιλκής, οι οποίες είναι υπό τη σκέπη του αναπληρωτή πρόεδρου της ΕΠΟ. Ο Οδυσσέας Κορδελιού που είναι άπλα οικονομικά. Ο Θερμαϊκός Θέρμης από ατυχία δεν ήρθε, ήθελε να έρθει. Αλλά έτυχε
έτυχε κάτι στον άνθρωπο που ήταν εκπρόσωπος και δεν μπορούσαν να έρθουν. Θερμαϊκός Θέρμης, το Θερμαϊκό Θέρμης του οφείλουν ακόμα επιχορηγήσεις όταν έπαιζε στη Δέλτα. Τώρα νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε στην άκρη γνωριμίες, σχέσεις και ξένα συμφέροντα, να διεκδικήσουμε πρώτα τα δικά μας συμφέροντα. Η κατηγορία αργοπεθαίνει, οι ομάδες αργοπεθαίνουν. Εγώ σήμερα μετά την όχι αργοπεθαίνουν, έχουν ήδη στο βρόχο έχουν φτάσει. Ζήλευα τους δυόσκουρους πέρυσι και τον πρόεδρό τους. Είχαν την τόλμη και τους πετάξαν στα μούτρα και τα πρωταθλήματα και τα δελτία και αποχωρήσανε. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν μπορούμε γιατί προσεχούμε μεγάλες πόλεις, μεγάλες κομμοπόλεις. Ναι, δεν μπορείς. Έχεις δίκιο. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε και τους ζήλευα πραγματικά. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εμείς, Στέφανε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Στέφανε. Και ό,τι θέλεις δίπλα σου, ό,τι θέλεις δίπλα σου. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ Κουφαλίων, Στέφανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό βράδυ. Γεια. Αυτή ήταν και η παρέμβαση του εκπροσώπου, κυρίες και κύριοι, του ΠΑΟΚ Κουφαλίων. Η κατάσταση δυστυχώς, όπως βλέπετε, έχει φτάσει ήδη στο αυτή τη στιγμή δεν είναι εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ Κουφαλίων. Είναι εκπρόσωπος του δεύτερου ομίλου. Του δεύτερου ομίλου, ναι. Είναι στη συντονιστική επιτροπή. Στη συντονιστική είναι. Επιτροπή, αυτοί όλοι, εφόσον πάρουν όλες αυτές τις εξουσιοδοτήσεις, να μην τα πω πλήρη εξουσία γιατί θα πάμε στις εκλογές της Ευσημείας. Να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα λίγο παρακάτω. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο τα αποτελέσματα. Να πω μόνο δύο πράγματα. Ότι σε αυτή την υπόθεση συμπαραστάτες πρέπει να είναι και οι ομάδες που παίξανε και δεν είναι πλέον στην κατηγορία. Θα δώσω 5-6 παραδείγματα. Η Άσυρος έχει δικαίωμα να πάρει επιχορήγηση. Η Ηλιούπολη 3 χρόνια. Η Διόσκουρη 2 χρόνια. Τα Γιαννιτσά, η Σκίδρα, η Επανομή που παίζει Γάμα Εθνική, ο Παονέ, η Θέρμη. Μιλάμε τώρα για πολλές ομάδες. Εγώ μιλάω μόνο για το δεύτερο όμιλο. Αλλά υπάρχουν και πολλές ομάδες που έχουν υποβιβαστεί και τους οφείλουν επιχορηγήσεις. Τους οφείλονται χρήματα. Από το 2008, έτσι μιλάμε. Πολύ σωστά. Και αυτή πρέπει να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή, από ό,τι είπαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, δεν αφορά μόνο αυτούς που ήταν ή αυτούς που είναι, αλλά και αυτούς που θα έρθουν. Ναι. Λοιπόν, λέμε δύο αποτελέσματα, πάμε στο διάλειμμα και μετά να δούμε λίγο, παρακαλώ πολύ, κάποια στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Παύλος Πέλας, είπαμε, Ένωση Σικιών, ναι, 0-1, ο Τυροβούζης, είπαμε, διαιτητής ο Κωνσταντινίδης, Εθνικός Πηλέας, Εθνικός Μαλγάρων, 2-3, εδώ δίκαια η νίκη των Μαλγάρων, διαιτητής ο κύριος Στεβεκέλης, για τον Εθνικό Πηλέας σκόραραν οι Κεσίδης και Στεφανίδης, για τα Μάλγαρα ο Τσιαντάρης, ο Μέλιος και ο Μάικ, ο έγχρωμος παίκτης, ένας εκ των έγχρωμων παικτών του Εθνικού Μαλγάρων. Να πούμε για τα αυριανά παιχνίδια λίγο εντάχει. Κυριακή 12/12/2010 έχουμε πρωτάθλημα Α Εθνικής Γυναικών, να πούμε 10η αγωνιστική. ΠΑΟ Κάβαντες Χαλκίδας 12 η ώρα και Άρης Θεσσαλονίκης ΑΕ Πανσεραϊκή, γήπεδο Μίκρας της Εψημής στις 12. Επίσης πρωτάθλημα Γ Εθνικής Γυναικών, δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι εξαναβολής. Μέντεκας Καλαμαριάς, Αστήρια Δεστού, στο δημοτικό της Καλαμαριάς στο Πλαστικό. Είναι ώρα στην 1 η ώρα, το μεσημέρι αρχίζει το παιχνίδι. Μπορείτε όλοι σας να παρακολουθείτε και γυναικείο ποδόσφαιρο, να βοηθήσετε και αυτό που έχει ανάγκη την παρουσία σας, έτσι. Πάμε Α1 Ρεσιτεχνική, αύριο έχουμε τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. 16η αγωνιστική, 3 η ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια. Βοράς Αμπελοκήπων, Ομόνια Σύνδου, Ιωνικός Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης, Μακεδονικός Γεφύρας Ολυμπιακός Κιμήνου, τοπικό ντέρμπι, Φινίκας Πολύκνης, Ηρακλής Αμπελοκήπων. Έχουμε πρόγραμμα αγώνων Τετάρτη στο κύπελο. Να πούμε δύο ειδήσεις πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραιτήθηκε πρώτο ο προπονητής του Μακεδονικού Μικρού Μοναστηρίου που τον είχαμε καλεσμένο εδώ το περασμένο Σάββατο, γιατί αισθάνεται απογοητευμένος από τις αποφάσεις της διοργανώτριας. Όπως μας είπε, η ΑΟ Θράκη δεν παρευρέθηκε, δεν βγήκε ακόμα η απόφαση ότι έχουν πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Και όπως επίσης θεωρεί ανεπίτρεπτο, όπως μας είπε, να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς να έχει καμιά ευθύνη ο Μακεδονικός Μικρού Μοναστηρίου. Από το 77 για 13 δηλαδή λεπτά ο αγώνας Μακεδονικός Μικρού Μοναστηρίου Δόξα Πετρωτού 2-1. Για αυτούς τους λόγους και κάποιους άλλους, ο Περικλής ο Παπακοσταντίνου, όπως μας είπε, δεν αισθανόταν πολύ άσχημα και αποφάσισε να παραιτηθεί από την ομάδα του Μικρού Μοναστηρίου. Άσχημα αυτά τα πράγματα, να παραιτούνται νέοι άνθρωποι που έχουν όρεξη να προσφέρουν, και όπως μας είπε εδώ, εργαζόταν αμυστή ο κύριος Παπακοσταντίνου, έτσι, χωρίς να πληρώνεται. Ναι, αλλά υπάρχει ο ΚΑΠ, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα και η απόφαση που βγήκε ήταν λογική. Ωραία. Δεν του αφαιρούν το αποτέλεσμα. Κάποτε έγινε διακοπή αγώνα και ξανάρχισε από την αρχή. Τώρα του δίνει το δικαίωμα να έχει το αποτέλεσμα. Ωραία, τέλος πάντων. Είχαμε διακοπή και ξαναγινόταν από την αρχή. Μια δεύτερη είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι. Τροποποιήθηκε.
Απελήθη ο προπονητής Κυριάκος Σιδηρόπουλος από την αναγέννηση προχώματος και στη θέση του ανέλαβε ο παίκτης ως παίκτης προπονητής ο Γιώργος Ιακωβίδης. Επαναλαμβάνουμε και πάλι, παραιτήθηκε, μάλλον απελήθη ο προπονητής ο Κυριάκος Σιδηρόπουλος από την αναγέννηση προχώματος και ανέλαβε ο κύριος Ιακωβίδης παίκτης προπονητής. Και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το πρόχωμα, ο κύριος Σιδηρόπουλος, όπως μας είπαν, απογοήτευσε τη διοίκηση και κυρίως τον πρόεδρο, τον πατέρα Άγγελο, αφού του τα παρήχαν όλα, έμψυχο υλικό, βοηθό, γυμναστή. Και η ομάδα αυτή, όπως μας είπαν, αντί για άνοδο, κινδύνευσε να παίξει στους αγώνες παραμονής. Επίσης, όπως μας είπαν, είχε κακές σχέσεις με πολλούς παίκτες και στην τελευταία προπόνηση ενεφανίστησαν μόνο τρεις παίκτες. Με την αλλαγή προπονητή, με την παρουσία δηλαδή του Γιώργου του Ιακωβίδη στην πρώτη προπόνηση, παρέστησαν πάνω από 30 προπονητές. Ποδοσφαιριστές. Ναι. Τώρα. Και έτσι, με νέο τεχνικό, η αναγέννηση προχώματος θα υποδεχτεί την Τετάρτη τον Ολυμπιακό Λουδία για το κύπελλο ερασιτεχνών. Η δεύτερη είδηση ήταν αυτή. Παραιτήθηκε ο κύριος Παπακουσταντίνου από το Μικρό Μοναστήρι. Απειλήθη ο κύριος Κυριάκος Σιδηρόπουλος. Κύριε, έχουμε μια παρέμβαση. Ο κύριος Ελευθερίου από το Κορδελιό, από τον Οδυσσέα Κορδελιού, κάτι άκουσε που δεν του άρεσε, μάλλον, όπως μου ενημερώνουν, και θα ήθελα να παρέμβει. Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, χαιρόμαστε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, καλές γιορτές να έχουν οι ακροατές σας, οι φίλοι όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να μας βλέπετε για πρώτη φορά. Δεν σας βλέπουμε, φυσικά δεν σας βλέπουμε για πρώτη φορά. Και σιγά σιγά θα είχαμε και μια ηλυμένη υποχρέωση, αλλά λόγω των γεγονότων που έχουμε εδώ πέρα στο Κορδελιό, λόγω των... γιατί τρέχουμε πάρα πολύ με την ομάδα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει στην εκπομπή σας. Και ένα Σάββατο αυτό θα έλεγα, κύριε Ελευθερίου, με πολύ χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ, να μας τα πείτε διαζώσεις. Τα προβλήματα, τις φιλοδοξίες σας, τα πάντα, τους στόχους σας. Εντάξει, θα τα πούμε. Ωραία. Κάτι άκουσα όμως σήμερα για κάτι, τι λέχτηκε για την τιμωρία του Οδυσσέα κτλ. Όχι. Τι έχουμε με αυτό το θέμα? Όχι, μιλούσαμε για την τιμωρία του ΠΑΟΚ Κουφαλίων. Μάλιστα. 5.000 ευρώ πρόστιμο. 10, για... όχι 5. 5. 5.000 ευρώ πρόστιμο, ναι. Για... για δυσμενής κρίσης κατά της διαιτησίας. Στον αγώνα με τον Καμπανιακό. Και απλά είπαμε ότι, ας πούμε, εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση του Κορδελιού, γιατί σας καλέσαν και εσάς για απολογία, έτσι δεν είναι? Δε, για το παιχνίδι με την Καλαμαριά. Αυτό είπαμε. Γιατί και είπε... την ευθύνη... Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα ότι αν έχετε ή δεν έχετε ευθύνη. Εγώ είπα ότι δεν βγήκε ακόμα η υπόθεση εκείνη. Απλό αυτό είπα. Δεν βγήκε η απόφαση. Αυτό απλά είπα. Πληροφοριακά σας λέω ότι εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Κληθήκατε σε απολογία, όπως κλήθηκε και τα Κουφάλια. Αλλά τα Κουφάλια ούτε ξέρανε ότι εκδικάστηκε η υπόθεση. Και ξαφνικά είδαν την απόφαση. Αυτό λέω. Αυτό είπαμε. Ωραία. Και εμείς να πούμε ούτε ξέρουμε. Και δεν ψέξαμε. Τον Οδυσσέα Κορδελιού τον ψέξαμε γιατί δεν ήρθε στη συνάντηση. Ακριβώς. Για ποια συνάντηση? Σε ποια συνάντηση? Της Τετάρτης στην Αλεξάνδρεια. Όταν θέλουν να κάνουν κάποια σωματεία, κάποιες συναντήσεις, αυτά εδώ που υποθήκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, εμείς δεν είχαμε ούτε φαξ, ούτε επικοινωνία με τίποτε και με κανέναν. Όποιος παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες. Συγγνώμη, οι άλλες ομάδες πώς εμφανίστηκαν? Ούτε με ενδιαφέρει πώς εμφανίστηκαν. Α, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν είχαμε και δεν ήρθαμε. Αν είχαμε. Ούτε εφημερίδες διαβάζετε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να μην ερχόμασταν. Ούτε εφημερίδες διαβάζετε. Πώς? Ούτε εφημερίδες διαβάζετε. Απ' όλα διαβάζουμε, αλλά εγώ. Θα το βλέπατε το θέμα που είχε αναδειχθεί σε όλες τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Ήταν αρκετές μέρες ανεκτημένη η ανακοίνωση της Αλεξάνδρειας που καλούσε όλα τα σωματεία των 5 πρώτα ομίλων, κύριε Πρόεδρε, με συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Αρχή των 10. Των 10, μετά